Κοντά μας τον Αλή Ρισμάτους Μάνογλου, μέλος του Προεδρείου της Πατώντας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Συνδικάτου Ναυτικιάσης της Συνδικίας. Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü, barış, dünya halklarının emperyalizme karşı mücadelesiyle gelecek. Saygıdeğer yoldaşlar, konuşmama başlamadan önce tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Faşist Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω όλους εσάς που συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Όπως γνωρίζουμε, η 1η Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία κατά την οποία η φασιστική ναζιστική Γερμανία επιτέθηκε στην Πολωνία και ξεκίνησε τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1939, ανακηρύχθηκε ως μια μεγάλη μέρα αγώνα για την ειρήνη. Σε αυτόν τον πόλεμο, εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των σφαγών και της κτηνοδίας της φασιστικής ναζιστικής Γερμανίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα ήθελα να τιμήσω τη μνήμη εκείνων των αθώων ανθρώπων που σκοτώθηκαν χωρίς λόγο. Στην τρέχουσα ιστορική περίοδο, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την επιθετικότητα, τους πολέμους και τις σφαγές που εφαρμόζονται από το υπεριαλιστικό μέτωπο με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο εχθρός των λαών του κόσμου και της ειρήνης. Σήμερα, η ανθρωπότητα σε πολλές περιοχές του κόσμου αντιμετωπίζει την πείνα, το θάνατο και τη μετανάστευση χάρη της αύξησης κερδών και του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος. Στη Μέση Ανατολή, την Ισλαμική Περιφέρεια, εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν και αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο της Μεγάλης Μέσης Ανατολής από τις περιαλιστικές δυνάμεις. Γνωρίζουμε την κατάσταση στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Συρία αντιστέκεται και αγωνίζεται ενάντια στην περιαλιστική επιθετικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Το σιωνιστικό Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στην Παλαιστίνη. Οι Παλαιστίνοι αδελφοί συνεχίζουν να αντιστέκονται ενάντια στις σιωνιστικές δυνάμεις κατοχής στην πατρίδα τους. Ταυτόχρονα, γινόμαστε μάρτυρες της επιθετικότητας και των προκλήσεων από τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό την κατοχή της Ρωσίας. Οι υπεριαλιστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιβάλλουν οικονομικό και πολιτικό αποκλεισμό κατά της σοσιαλιστικής Κούβας και της Βενεζουέλας στη Λατινική Αμερική μέσω των πολιτικών και οικονομικών τους μέσων. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, με την περίοδο της πανδημίας, όχι μόνο η πείνα, η φτώχεια, η ανεργία και η αδικία στην κατανομή των εσόδων, αλλά και στρατιωτικές δαπάνες ανακάτοικο αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Το ποσό των στρατιωτικών δαπανών ανακάτοικο το 1999 ήταν 118 δολάρια. Το ποσό αυτό αυξήθηκε το 2021 σε 268 δολάρια. Όταν εξετάζουμε την κατάσταση το 2022, βλέπουμε ένα συνολικό ποσό συνολικών στρατιωτικών δαπανών σε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η πολεμική μηχανή που ανήκει στην υπεριαλιστική δύναμη, το ΝΑΤΟ, αποφάσισε να αυξήσει τις στρατιωτικές του δαπάνες κατά 25%. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε όλο τον κόσμο έχασαν τη ζωή τους 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ίδιας περίοδου λόγω της πανδημίας. Σε αυτή την περίοδο αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι τα καπιταλιστικά κράτη δεν έχουν τίποτα να δώσουν στην ανθρωπότητα, ούτε στον τομέα της υγείας, ούτε σε κανέναν άλλο τομέα. Το αποτέλεσμα της πανδημίας ήταν ακόμη χειρότερο ως αποτέλεσμα της εμπορευματικοποίησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. Αποδείχθηκε ότι αυτού του είδους οι πρακτικές έχουν θέσει την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων σε κίνδυνο. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν την περίοδο της πανδημίας, το υπεριαλιστικό μέτωπο με επικεφαλής της ΣΥΠΑ συνεχίζει να σπέρνει τους σπόρους της εχθρότητας μεταξύ των λαών του κόσμου μέσω των στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών τους μέσων για χάρη των μεγαλύτερων κερδών του διεθνούς κεφαλαίου, των καπιταλιστών, των μονοπωλίων, της εκμετάλλευσης. Όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια χώρα που έχει άλλη οικονομική, πολιτική και κοινωνική στάση, εφαρμόζουν αμέσως πολλά είδη πολιτικών και οικονομικών αποκλεισμών εναντίον αυτών των χωρών. Όλα αυτά τα γεγονότα αποκαλύπτουν το απάνθρωπο χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού υπεριαλιστικού συστήματος. Αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η καπιταλιστική υπεριαλιστική παγκόσμια τάξη συνεχίζεται με συνέπεια τον θάνατο και τη φτώχεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Το καπιταλιστικό υπεριαλιστικό σύστημα είναι ο εχθρός της ίδιας της ειρήνης. Είναι αυτό το σύστημα που ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες. Η παγκόσμια ειρήνη θα επιτευχθεί μέσω του αγώνα της εργατικής τάξης και των λαών του κόσμου ενάντια στον υπεριαλισμό.
Αυτός είναι επίσης ο αγώνας για τη δημιουργία πραγματικής αδελφοσύνης μεταξύ των λαών του κόσμου. Dünya barışı işçisini olur ve dünya haklarının emperyalizme karşı mücadelesi getirecektir. İşçi sınıfının mücadelesi tüm dünyada ortaktır. Geçtiğimiz yıllarda Selanik'te Coca-Cola işçilerinin Coca-Cola patronuna karşı mücadeleyi ve direnişi biliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de de 2005 yılında sendikamız öncülüğünde, Nakliyeci Sendikası öncülüğünde Coca-Cola'ya karşı, Amerikan Emperyalizminin simgesi olan Coca-Cola'ya karşı bir direniş ve mücadele gerçekleşti. Coca-Cola Genel Müdürlüğü işgal edildi. Yine geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da EFOD işçileri Delivery Hero'ya karşı bir direniş ve mücadele örneği verdiler. Αγαπητοί σύντροφοι, όπως γνωρίζουμε, οι εργαζόμενοι της Coca-Cola έδωσαν μαχητικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην εταιρεία της, η οποία είναι επίσης το σύμβολο του αμερικανικού υπεριαλισμού. Ομοίως, οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο τμήμα διανομής της Coca-Cola Company αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους υπό του συνδικάτου Νεκλιγιάτ Ισ στην Κωνσταντινούπολη το 2005. Κατέλαβαν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και οι εργαζόμενοι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Τουρκία αγωνίστηκαν ενάντια στον ίδιο εργοδότη για τα κοινά του συμφέροντα. Επίσης, οι εργαζόμενοι της eFood αγωνίστηκαν ενάντια στον ίδιο εργοδότη, τη γερμανική πολυεθνική Delivery Hero, όπως και οι εργαζόμενοι στην Τουρκία. Έγινε ένας κοινός αγώνας και οργανώθηκαν δράσεις αμοιβαίας αλληλεγγύης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης συμβάλλει σημαντικά στην αδελφοσύνη των λαών. Ο ταξικά προσανατολισμένος αγώνας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας είναι επίσης ο αγώνας για τη δημιουργία της ενότητας των εργαζομένων και της αδελφοσύνης των λαών. Αυτός είναι επίσης ο αγώνας για τη δημιουργία της πραγματικής ειρήνης. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın hakların kardeşliği, yaşasın güvenli dünya barışı, yaşasın kame, yaşasın dünya sendikaya kararsın. Μαζί ενωμένοι θα νικήσουμε αυτόν τον αγώνα. Ζήτω η ενότητα των εργαζομένων, ζήτω η αδελφοσύνη των λαών. Ζήτω η 1η Σεπτέμβρη, η μέρα δράσης των συνδικάτων για την ειρήνη. Ζήτω το ΠΑΜΕ, ζήτω η ΨΟ. Συνάδελφε Αλίνη, για άλλη μια φορά να πούμε ότι είναι χαρά μας, τιμή μας που είσαι ανάμεσά μας. Επέτρεψέ μας να σου δώσουμε ένα ακόμα δωράκι. Είναι μια τσάντα που περιλαμβάνει ορισμένα πράγματα. Λίγα πράγματα που μπορεί να είναι όχι μεγάλης χρηματικής αξίας, αλλά τεράστιας αξίας με πολλές άλλες έννοιες. Μεταξύ των οποίων η Πανεργατική, η Εφημερίδα των Συνδικάτων, η μπροσούρα σχετικά με κορυφαίους ταξικούς αγώνες από το Σωματείο των Μισθωτών Τεχνικών, η σημαία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου, μπλουζάκια των συνδικάτων, του συνδικάτου υποδόμων και άλλα ακόμα πράγματα. Να είσαι καλά, γεμίζουμε δύναμη και μαζί θα πάμε. Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι! Ζήτω η φιλία των λαών, κάτω η νέα τάξη των υπεριαλισμών.